Οι ομάδες της ΑΕΚ και του Ολυμπιακού έχουν παραταχθεί και είναι έτοιμες να αρχίσουν αυτό το τόσο συζητημένο ντέρμπι. Ένα ντέρμπι για την 15η αγωνιστική του πρωταθλήματος της πρώτης εθνικής κατηγορίας. Το οποίο δεν είναι καυτό, επειδή η νίκη και για τις δύο ομάδες είναι, ας το πούμε, μονόδρομος, αλλά όπως ίσως ήταν στο παρελθόν, αλλά επειδή είναι το ντέρμπι που σήμανε την επιστροφή του Ντούσαν Μπάγεβιτς στη Νέα Φιλαδέλφεια, όχι πια ως προπονητή της ΑΕΚ, αλλά ως προπονητή ενός μεγάλου μόνιμου αντίπαλου του Ολυμπιακού. Το παιχνίδι βεβαίως ξεκίνησε κάτω από ιδιαίτερη ένταση, καθώς οι οπαδοί της ΑΕΚ ήθελαν να πάρουν μια ηθική, ας το πούμε, εκδίκηση από τον προπονητή που άλλοτε επιθυμούσαν και ο οποίος άλλαξε στρατόπεδο, αλλά και βέβαια κάτω από δρακόντια μέτρα ασφαλείας. Εδώ έχουμε την πρώτη φάση του αγώνα και το πρώτο φάουλ που έκανε ο Βαρεσάνοβιτς στον Κωστή, ενώ θα βρω, πιστεύω, και την ευκαιρία μόλις ολοκληρωθεί αυτή η φάση να Σταδένη, Κασάπη, Μανολά, Κωστένογλου, Μαχαιρίδη και Τσπάγια, Σαβεύσκι, Μπατίστα, Κωστή και Νικολαίδη, και ο Ολυμπιακός που κερδίζει εδώ ένα φάουλ με τον Καραπιάλη, με τους Ελευθερόπουλο, Βαρεσάνοβιτς, Καραταΐδη, Νταμπίζα, Σαμπανάτζοβιτς, Καραπιάλη, Γεωργάτο, Καρασαβίδη, Αλεξανδρή, Νινιάδη και Κακλαμάν. Διαιτητής είναι ο κύριος Σάββας Χατζησταυρίδης από τη Δράμα, με βοηθούς διαιτητές τους κυρίους Καρακελίδη και Παπρατζή. Φυσικά, να θυμίσουμε ότι υπάρχουν και δύο τέως κιτρινόμαυροι που έρχονται εδώ στη Νέα Φιλαδέλφεια με τα χρώματα του Ολυμπιακού. Ο Αλέξης Αλεξανδρής που μεταπήδησε πρώτος και μια προσπάθεια αντεπίθεσης. Φυσικά θυμίζουμε ότι το παιχνίδι αναβλήθηκε χθες, καθώς η καταιγίδα είχε δημιουργήσει εντελώς απρόβλεπτες συνθήκες και καθόλου ευνοϊκές να στεγνώσει, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι είναι και ο καλύτερος δυνατός αγωνιστικός χώρος για τους 22 ποδοσφαιριστές να φτάσουν στην καλύτερη δυνατή απόδοση, αλλά και να αποφύγουν κάποια απρόοπτα. Προσπάθεια με τον Γεωργάτο. Ένα σούτ που δεν γίνεται με πολύ δύναμη, κόβεται από τους παίκτες ΣΑΕΚ προς στιγμή. Εδώ έχουμε τους παίκτες του Ολυμπιακού και τον Αλεξανδρή συγκεκριμένα. Μαζί με άλλους συμπαίκτες του να βρίσκονται σε θέση offside που είχε υποδειχθεί. Κοιτάξτε εδώ, καθώς γίνεται η πάσα σούτ από τον Καραπιάλη, πώς οι παίκτες του Ολυμπιακού βρίσκονταν πίσω από τους αμυνόμενους της ΣΑΕΚ. Θα είναι βέβαια δύσκολος και ο ρόλος του διαιτητή, του κυρίου Πέρας, αντικειμενικά και με απόλυτη ευθυκρισία, αν αυτό είναι δυνατό, ένα παιχνίδι που έχει πυροδοτηθεί εδώ και μέρες με ιδιαίτερη ένταση. Ο Σαβεύσκι προς τον Μπατίστα και έχουμε το φάουλ πάνω στον Κωστή. Είναι το τρίτο λεπτό του παιχνιδιού. Οι οπαδοί της ΑΕΚ φυσικά που είναι στην πλειοψηφία τους, αυτοί οι οποίοι καταλαμβάνουν τις κερκίδες του σταδίου της Νέας Φιλαδέλφειας, προσπαθούν να δημιουργήσουν εξ αρχής ένθερμη ατμόσφαιρα. Το φάουλ από τον Κετσπάγια, βγήκε από το τείχος ο Καραπιάλης, ενώ ο διαιτητής υποδεικνύει στον Γεωργιανό χαφ της ΑΕΚ να περιμένει το σφύριγμά του για να εκτελέσει αυτό το φάουλ, το οποίο είναι σε καλή θέση, αν και λίγο πλάγια. Τελικά, να δούμε. Ο Κετσπάγια σουτάρει, χαμηλά, η μπάλα χτυπάει στη δοκό και χάνεται από τον Μπατίστα η ευκαιρία να ανοίξει το σκορ μόλις το τρίτο λεπτό. Η ΑΕΚ αγγίζει τον γκολ, αλλά δεν έχει την τύχη να το πραγματοποιήσει. Δείτε εδώ το φάουλ από τον Κετσπάγια. Η μπάλα παίρνει χαμηλή τροχιά, χτυπάει στο χόρτο, πηγαίνει στην δεξιά κάθετη δοκό του τέρματος του Ελευθερόπουλου και από κοντά δεν μπόρεσε ο Μπατίστα να την σπρώξει προς τα δίχτυα, καθώς ευνηδιάστηκε, ίσως άπλωσε το πόδι του και η μπάλα πέρασε λίγο έξω. Ήταν μια φάση που σημάδεψε το πέμπτο λεπτό του αγώνα. Σαβεύσκι, έχουμε ταυτόχρονα και τον Κακλαμάνο να βρίσκεται καθαρά
σε θέση offside, ενώ εδώ ο Ρέφικ Σαμπανάτζοβιτς, τον οποίο πάντως θα πρέπει να πούμε ότι σχεδόν τον ξέχασαν οι οπαδοί της ΑΕΚ, δεν ακούστηκε κάτι εις βάρος του, αντίθετα με τον Αλεξανδρή που τον αποδοκίμασαν. Εδώ έχουμε τον Μπατίστα να κάνει. Πιθανότατα θα είναι ο προσωπικός φρουρός του Φόρτη ΑΕΚ σε όλο το παιχνίδι. Και είναι βιαστική η βαλιά των παικτών του Ολυμπιακού με συνέπεια να φύγει out, ενώ εμείς ξαναβλέπουμε σε replay το θαυμάσιο shoot foul του Κετσπάγια και την χαμένη στη συνέχεια Μπατίστα. Εδώ έχουμε ένα φάουλ υπέρ της. Είναι ο Νικολαίδης αυτός ο οποίος προσπάθησε να ξεφύγει από τον Γεωργάτο και έχουμε το φάουλ από πλευράς του μέσου του Ολυμπιακού. Πρώτες βοήθειες στον Νικολαίδη. Βεβαίως θα είναι ένα δυνατό παιχνίδι. Το τερέν δεν επιτρέπει εύκολα στους ποδοσφαιριστές. Πολλά μαρκαρίσματα. Offside. Και εδώ βλέπετε τον Ντούσαν Μπάγεβιτς, ο οποίος σίγουρα έχει μια δύσκολη βραδιά, γιατί πρέπει να καθοδηγήσει τη νέα του ομάδα Φιλαδέλφια ως ποδοσφαιριστής και προπονητής με τόσες επιτυχίες στο ενεργητικό του. Ένα νέο φάουλ που κερδίζει ο Κετσπάγια από τον Σαμπανάτζοβιτς. Να δείχνει κίτρινη κάρτα στον παίκτη του Ολυμπιακού, τον Νταμπίζα, για διαμαρτυρία. Η θέση, αλλά η μπάλα είναι μακριά και ο Ελευθερόπουλος θα την μπλοκάρει μέσα όμως τα όρια της ΑΕΚ. Βλέπετε, γλίστρησε αλλά μπόρεσε και κράτησε την μπάλα σε επαφή με την γραμμή της μεγάλης περιοχής. Τερματοφύλακα του Ολυμπιακού. Εδώ έχουμε ένα νέο αντικανονικό μαρκάρισμα στον Μπατίστα. Μπατίστα περνάει μέσα στην περιοχή σε καλή θέση, να δούμε, δεν κάνει το σούτ, η μπάλα είναι στο Κετσπάγια και στον Νικολαίδη και χάνεται στο 10ο λεπτό. Μια μεγάλη ευκαιρία πάλι για την ΑΕΚ, καθώς ο Ντέμις Νικολαίδης από πολύ καλή θέση βιάστηκε ίσως να σουτάρει, έδωσε μεγάλη δύναμη στην μπάλα και πήγε ψηλά. Κοιτάξτε εδώ πως η μπάλα κοντράρει και έρχεται στον Νικολαίδη που κάνει με δύναμη από κοντά το σουτ για να στείλει την μπάλα out, ενώ πιθανότατα με λιγότερη δύναμη θα είχε βρει το στόχο. Η ΑΕΚ έχει ξεκινήσει με δυνατά το παιχνίδι και με δύο ευκαιρίες, ενώ εδώ έχουμε τον Γρηγόρη Γεωργάτο. Στο ολοκληρώθηκε η προηγούμενη φάση, πως έχασε ο Ντέμις Νικολαίδης την ευκαιρία περίπου 2 μέτρα έξω από... σε καλή θέση. Δεν γυρίζει καλά την μπάλα, βγήκε ο Βαρεσάνοβιτς και έκοψε προς τον Νινιάδη. Τα φέρνουν οι παίκτες της ΑΕΚ και κερδίζουν την μπάλα με τον Μαλαδένη και τον Νικολαίδη. Νικολαίδης, ο οποίος παρακολουθείται από τον Γεωργάτο, κάνει το γύρισμα. Έχουμε κόρνερ, είναι το πρώτο κόρνερ του. Ένα κόρνερ με τον Σαβεύσκη, η μπάλα με φάλτσο, κόπηκε από τον Νταμπίζα. Το χώρο, Σαβεύσκη, η σέντρα του για τον Νικολαίδη κόπηκε από τον Νταμπίζα. Ο Καραπιάλης με τον Νινιάδη που κάνει μια βαθιά παλιά σε ένα σημείο που ο Ατματσίδης θα κόψει την μπάλα. Κάρτα στον Κετσπάγια, καθώς υπάρχει από την προηγούμενη φάση τραυματισμός παίκτη του Ολυμπιακού. Να δούμε, είναι το μαρκάρισμα που έκανε από πίσω ο Κετσπάγια στον Καραπιάλη. Έτσι δέχθηκε του Τιμούρ Κετσπάγια για αυτό το επικίνδυνο μαρκάρισμα, αντικανονικό ούτως ή άλλως. Κετσπάγια, μάρκαρε με δύναμη ο Νταμπίζα, Σαμπανάτζοβιτς. Καραπιάλης. Ήτανε από τον Μαλαδένη το κόρνερ που φέρνει τους παίκτες του Ολυμπιακού μέσα στην περιοχή του Ατματσίδη.
Εδώ είναι ο Θεόφιλος. Το σούτ ο Αλεξανδρής και κάνει μια πολύ ωραία απόκρουση ο Ατματσίδης. Ακριβώς το 15ο λεπτό κρατάει στη φάση αυτή που ο Μαχαιρίδης δεν μπόρεσε να διώξει μακριά την μπάλα. Στο σούτ που κάνει ο Αλεξανδρής, εντυπωσιακή απόκρουση ο Ηλίας Ατματσίδης και κρατάει ανέπαφη την εστία του. Άλλη μια φορά η κατάληξη της φάσης της πρώτης ευκαιρίας, σημαντικής ευκαιρίας για τον Ολυμπιακό στο παιχνίδι. Τον Ολυμπιακό προσπαθεί να περάσει μέσα στην περιοχή. Οι οπαδοί στις κερκίδες και των δύο ομάδων χοροπηδούν, δημιουργούν ατμόσφαιρα ενθουσιώδη. Προσπάθεια πάλι με τον Ινιάδη, μια σέντρα σου, το Ατματσίδη στα πλάτη. Ο Κωστής βγάζει για τον Νικολαίδη, είναι κοντά του ο Καραταΐδης. Παίκτες κοντά έχει και τον Καρασαβίδη και τον Καραταΐδη. Τελικά στο κόρνερ. Με φάλτσο η μπάλα, ο Ελευθερόπουλος θα μπλοκάρει χωρίς να πιεστεί. Ακολούθησε εδώ και με το αριστερό πόδι, με εμπειρία και ψυχραιμία, έστειλε την μπάλα κόρνερ πριν προλάβει να σουτάρει ο Κακλαμάνος. Εδώ τώρα είναι χώρο. Η μπάλα για τον Μπατίστα προσπαθεί να περάσει ανάμεσα, παίρνει την μπάλα ο Κωστής, έχει χώρο ο Κωστής. Θα κάνει το σούτ από μακριά πάνω στον Νταμπίζα. Οι παίκτες ΣΑΕΚ με τον Κωστή επιμένουν. Η μπάλα για τον Μπατίστα είναι σε καλό σημείο. Πρόλαβε ο Καραταΐδης, κατάλαβε τι ακριβώς θα έκανε ο Κωστής και βγήκε και έκοψε την μπάλα πριν κινηθεί ο Μπατίστα. Ποιήσεις, έρχεται ο Σαβεύσκι να βοηθήσει καθώς μάρκαρε ο Βαρεσάνοβιτς. Σαβεύσκι περνάει την μπάλα. Νικολαίδης. Νικολαίδης προσπαθεί να φύγει μόνος του, δεν ξέρουμε αν μπορεί να κρατηθεί. Είναι ο Κετσπάγια ο οποίος κρατιέται, κάνει το σούτ, η μπάλα ξεφεύγει από τον Ελευθερόπουλο που με τριπλή θα μπορούσαμε να πούμε προσπάθεια την μπλοκάρει μέσα στον αγωνιστικό χώρο για να αποφύγει φυσικά και τον κίνδυνο του κόρνερ. Εδώ το δυνατό σούτ του Κετσπάγια που ασφαλώς ευνοείται στο να φέρνει σε δύσκολη θέση τον αντίπαλο τερματοφύλακα, αφού η μπάλα είναι βαριά και δεν είναι πολύ εύκολο να μπλοκαριστεί στα σούτ τα δυνατά. Προς στιγμήν κερδίζεται όμως από τον Μαλαδένη και έχουμε το πλάγιο στη συνέχεια, καθώς ο Μπατίστα προσπαθούσε μάλλον ένα φάουλ που κέρδισε ο Μπατίστα, προσπαθούσε να πάρει την μπάλα. Να δούμε τώρα, Μαλαδένης, πέφτουν οι παίκτες του Ολυμπιακού επάνω. Το πάτημα για τον Μπατίστα και το πλάγιο για την ΑΕΚ από την επέμβαση του Βαρεσάνοβιτς. Ο Νικολαίδης. Οι παίκτες του Ολυμπιακού προσπαθούν να κατεβάσουν την μπάλα. Ο Καραπιάλης πρέπει να έχει βάλει στο κοντρόλ και το χέρι. Να δούμε τον διαιτητή, τον κύριο Χατζησταυρίδη. Σφύριξε το φάουλ, κάνει και υπόδειξη στον Καραπιάλη. Δείτε εδώ καθαρά με το χέρι το κοντρόλ που έκανε ο μέσος του Ολυμπιακού. Η μπάλα κόβεται από τους παίκτες της ΑΕΚ. Κωστής με τον Κασάπη να ανοίγεται. Προτιμάει να κρατήσει την μπάλα ο Κωστής, κάνει προσποιήσεις, κάνει τώρα μια σέντρα σε καλό σημείο. Ο Μπατίστα παίρνει την κεφαλιά και η μπάλα δεν πηγαίνει στα δίχτυα όπως φάνηκε αρχικά. Είναι μια πολύ μεγάλη ευκαιρία για την ΑΕΚ, χαμένη στο 20ο λεπτό στη σέντρα αυτή του Κωστή. 21ο λεπτό, κοιτάξτε εδώ την φάση στη σέντρα του Κωστή. Πηδάει πολύ ψηλά και κερδίζει την κεφαλιά καθαρά ο Μπατίστα. Η μπάλα παίρνει τροχιά προς το τέρμα και φεύγει, ίσως να βρει και λίγο στην κάθετη δοκό. Θα ξαναδούμε αν είναι, υπάρχει κοντινό πλάνο. Ίσως να βρίσκει λίγο και πάλι την κάθετη δοκό του τέρματος του Ελευθερόπουλου και έτσι έφυγε out. Χαμένη ευκαιρία για την ΑΕΚ, ένας κίνδυνος που πέρασε για τον